Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ώστε γάζων εν είδα στα υπερώ αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόρεν αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνή ευρωδί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν οι παιδεία εις των τόπων, ουνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι, πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα αγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπο τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων σκτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είνος εφραίν η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους γότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμοι οριόμενοι του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Α, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Χριστός.
Yeah.
Βασίλε, Oh,
της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώνων εν αυτό του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου δαήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσού των καμνώτων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γέλευσον Δέσποτα Κύριε εγκράξα προς
ζητήσετε, ότι παρασύ ο ηλεσμός εστί, ο του παραδόξου θαύματος, έλες χάτης καιρής, ως περλίγνος παφότος, νεκτάριος ο σόφος, τον κόσμο έλαμψε και ύβγασε της πίστης Ευαγγελίου το φως το υπερλαμπρόν. Εν λόγον Θεόν πρέπει και πολιτεία αμέτων και κρήτων μη. Ο θετή του παρακλήτου δωρεά δε δόξαστε και παρέχει απαύστος της ετούσι τα ιάματα. Εν και το όνοματός σου υπέμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Βαβέλ της εις προμηθείας Χριστέ, σίγαρος υπέσχου, θα μας δώσε δόξα σας νεκτάριον των σοφών, ως φίλων γνήσιων, θαυμάτων τη δωρεά, τον σε δόξα σαν τα βίου λαμπρότητη, δείχνειον πάση σαφώς της προσεσότερ αγάπης τη δύναμη. Οθέντες αυτού πρεσβείες των πλεσμάτων αφέσι και ειρήνη τελεία ημίν δίδουν υπεράγαθε. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Σήμερον λαμπρός εφραίνονται τη καινή σου μνήμη, των πιστών η συλλογή. Νεκτάριε ιερέ, υμνολογούντεσαι, χορεύει δε μυστικός η του Χριστού Εκκλησία τη δόξη σου. Εδραίο χαράγες εν τέσσες κάτες ημέρες ευρούσασαι. Εξαιρέτως δε ειν ίσως της Αιγίνης γάνητε, ως περόλπον πλουτούσα τα μυρίγνωα σου λείψανα. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Και την Εκκλησία
Hey!
Thank you.
Τη μνήμη του δικαίου εγκόμια τη συνοδεύουν και η ευλογία του Κυρίου θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Χαρά στον άνθρωπο που βρήκε τη σοφία, στον θνητό που γνώρισε τη φρόνηση. Γιατί είναι καλύτερα να έχει κάποιος κέρδος από αυτήν παρά από σωρούς χρυσάφι και ασήμι. Είναι πολυτιμότερη από ακριβά πετράδια. Κανένα πράγμα πρόστιχο αντίκριτης δεν θα σταθεί. Όσοι την πλησιάζουν εύκολα την αναγνωρίζουν. Μα και κανένα πράγμα πολυτίμο δεν είναι εις άξιό της, γιατί δικαιοσύνη βγαίνει από το στόμα της και είναι τα λόγια της σύμφωνα με τον νόμο και όλο αγάπη. Ακούστε με λοιπόν, παιδιά μου, γιατί θα πω σπουδαία πράγματα και θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που θα με ακολουθήσει. Γιατί οι δρόμοι που παίρνω είναι δρόμοι που φέρνουν στη ζωή. Με αυτούς εξασφαλίζεται η εύνοια του Κυρίου. Για τούτο σας προτρέπω και τη φωνή μου απευθύνω στους ανθρώπους. Γιατί στη βούληση κατάλημα προσέφερα εγώ η σοφία και εγώ προσκάλεσα τη γνώση και την επίγνωση. Δική μου είναι η συμβουλή και η ασφάλεια. Δική μου η φρόνηση και η δύναμη δική μου. Εγώ αγαπάω αυτούς που με αγαπούν και θα ευνοηθούν όσοι με αναζητούνε. Κάνετε, άνθρωποι αγαθοί, την εξυπνάδα κτήμα σας και εσείς οι αμόρφωτοι βάλτε τη στην καρδιά σας. Για άλλη μια φορά ακούστε με, γιατί θα πω σπουδαία πράγματα. Θα προσφέρω με τα χείλη μου λόγια σωστά. Ο λαρυγκάς μου θα εκφράσει την αλήθεια, ενώ χείλη που ψεύδονται μου είναι μισητά. Όλα όσα λέω είναι σωστά.
Δεν είναι τίποτα από αυτά περίπλοκο ή διεστραμμένο. Όλα είναι φανερά σ' όσους καταλαβαίνουν και είναι σωστά για όσους τη γνώση έχουν βρει. Σας διδάσκω λοιπόν το λόγο τον αληθινό, για να στραφεί η ελπίδα σας στον Κύριο και να σας πλημμυρίσει το Πνεύμα του Θεού. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Ο δίκαιος, ακόμα κι αν πεθάνει πρόωρα, θα είναι αναπαυμένος. Γιατί έντιμα γυρατιά δεν είναι τα μακρόβια, ούτε εκτιμούνται με βάση το πλήθος των ετών. Η φρόνηση για τους ανθρώπους είναι σεβαστή σαν τα λευκά μαλλιά και η άμεμπτη ζωή σαν τα βαθιά γεράματα. Ο άνθρωπος που έζησε θεάρεστα αγαπήθηκε από το Θεό και επειδή ζούσε στους αμαρτωλούς ανάμεσα μετατέθηκε σε άλλη ζωή. Αρπάχτηκε μη τύχη και η κακία τη σύνεσή του αλλοιώσει ή η δολιότητα τον εξαπατήσει. Πράγματι, η θελκτικότητα της κακίας αμαυρώνει τα καλά και η παραζάλη της αμαρτωλής επιθυμίας διαφθείρει και το πιο αγνό μυαλό. Κατορθώνοντας σε λίγα χρόνια να τελειοποιηθεί, είναι σαν να ζήσε πλήρη και μακροχρόνια ζωή. Ήταν αρεστός στον Κύριο, γι' αυτό και βιάστηκε να απομακρυνθεί από την κακία. Τα πλήθη βλέποντας το αυτό και μη κατανοώντας το, δεν έλαβαν υπόψη τους το εξής, ότι χάρη και σπλαχνία προσφέρει ο Θεός στους εκλεκτούς Του και προστατεύει τους αφοσιωμένους Του. Παροιμιών το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέ. Από το στόμα του δικαίου βγαίνουν πάντα λόγια σοφά κι είναι ολοχάρη των ανθρώπων των δίκαιων τα χείλη. Οι σοφοί πριν μιλήσουν σκέφτονται συνετά, ενώ η δικαιοσύνη τους από τον θάνατο τους σώζει. Όταν ο δίκαιος άνθρωπος πεθάνει, δεν χάνεται και η ελπίδα, γιατί ο δίκαιος γεννιέται για τη ζωή και με τα έργα του τα καλά, καρπούς ανάλογους με τη δικαιοσύνη του θα τριγύσει. Στους δικαίους υπάρχει πάντα φως, χάρη και δόξα από τον Κύριο τους περιμένει. Η γλώσσα των σοφών ξέρει να λέει πράγματα καλά. Στη σκέψη τους θα βρίσκει ανάπαυση η σοφία. Ο Κύριος αγαπάει όσους έχουν ενάρετη καρδιά. Ευπρόσδεκτοι του είναι όλοι όσοι ζουν άμεμπτα. Φωτίζει η σοφία του Κυρίου το πρόσωπο του συνετού, γιατί αυτοί που την επιθυμούν αμέσως την αναγνωρίζουν και εύκολα τη διακρίνουν εκείνοι που την αγαπούν. Όποιος ξυπνά πρωί για αυτήν δεν θα κοπιάσει και όποιος για εκείνη ξαγρυπνά γρήγορα θα είναι δίχως έγνοιας. Γιατί η ίδια τριγυρνά και αναζητά όσους της είναι αντάξει, τους εμφανίζεται στους δρόμους φιλικά. Η σοφία δεν θα νικηθεί ποτέ από την κακία. Γι' αυτό ερωτεύτηκα την ομορφιά της. Την αγάπησα, την αναζήτησα με πόθο από τα νιάτα μου και θέλησα να την πάρω γυναίκα μου, γιατί ο Κυρίαρχος των πάντων την αγάπησε πραγματικά. Στη γνώση του Θεού είναι μοιημένη και για τα έργα του παίρνει αποφάσεις αυτή. Γιατί τη σοφία όποιος κοπιάζει, αρετές αποκτά. Πράγματι, σοφροσύνη και φρόνηση μακρύβια διδάσκει. Δικαιοσύνη και ανδρεία, από τα οποία τίποτε πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους δεν υπάρχει στη ζωή. Αν κανείς επιθυμεί να μάθει πολλά, αυτή γνωρίζει τα περασμένα και μαντεύει τα μελούμενα. Αντιλαμβάνεται τα υπονοούμενα και στα προβλήματα βρίσκει λύσεις. Προβλέπει τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα και την έκβαση των εξελίξεων. Είναι για τον καθένα η καλύτερη σύμβουλος, γιατί στη σοφία υπάρχει αθανασία και η συνομιλία μαζί της εξασφαλίζει όνομα καλό. Γι' αυτό λοιπόν στον Κύριο στράφηκα και με όλη την καρδιά μου τον παρακάλεσα. Θεέ των προπατώρων μου, πολυέσπλαχνε Κύριε, εσύ που δημιούργησες τα πάντα με το λόγο σου και έπλασες με τη σοφία σου τον άνθρωπο για να κυριαρχεί στα δημιουργήματά σου και με εντιμότητα και δικαιοσύνη τον κόσμο να κυβερνά, δώσε μου τη σοφία που δίπλα κάθεται στο θρόνο σου και δούλο σου μην πάψεις να με θεωρείς. Άλλωστε, δούλος δικό σου είμαι εγώ, γιος της δούλης σου. Στείλε τη σοφία από την Άγια Κατοικία σου, από το ένδοξό σου θρόνο, μαζί μου να είναι και να με διδάξει τι είναι εκείνο που σε ευχαριστεί, να μου οδηγήσει στη γνώση και με τη λαμπρότητά της να με διαφυλάξει. Επειδή των ανθρώπων όλοι οι συλλογισμοί έχουν αδυναμίες,
και οι σχεδιασμοί τους σφάλματα. Υπόμεν πάντες εξ όλης της φυγής, εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάγουσον και ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, Θεόμεθα σου επάγουσον και ελέησον, έτι Θεόμεθα υπέρ του Πατρός διαρχιεπισκόπου. Αφέσεως των ομαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ηνυμορφητών του Αγίου Ναούμων, και υπέρ πάντων των προναυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδες ευωσκημένων και παδακού ορθοδόξων, υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέτων αόντουστων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστόντος λαού, το μετεκομέν του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε Πελέησον, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, εφημάς καθά, περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρώσομαι την εσπερινή θέσιν ημών των Κυρίων. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Χριστία να τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Χαρά σου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκουν και Αη Παρθένου Μαρίας, που τα πάντων των Αγίων μημωρέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συνήθως.
Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο Μάτριος, ουρανός και κατεβάσεις και του γέννης των ανθρώπων, έπειτα επί της δούλους και επί της κληρονομίας σου, σίγα το φοβερό και την ανθρώπου που της δεν είναι εξανθρώπινα με τη αλλά τόσο περιμένει τη έλεος και τη απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πολυρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εφραίνω εν Κύριε, Ορθόδοξος Εκκλησία, αγάλω και χορεύε η νύμφη η εκλέκτη του Θεός
σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και υπέρ του διαφυλάκτηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, επιτροπής αλλοφύλων, ευηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευθένη και διάλακτον και δέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν και γενώσουν, καθημών κινουμένων και ρίζεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Εν ιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Αέρων Αέλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και Μινά του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ιγνατίου του Θεοφόρου Πολυκάρπου Σμύρνης, Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου Τριανταφύλου και Σταματίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσιλαμ Ψάντων Αντωνίου του Μεγάλου, Σάββα του Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Πέτρου και Αθανασίου των Εν το Άθο, Νικοδήμου του Αγιορείτου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, Χριστοδούλου του Εν Πάτμο, Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Ενεβία, Σεραφείμ του Σάρο Φλαβρεντίου, Γερασίμου του Νέου Σιμεών, του Μονοχή των Οσκιαν Υποδίτου και των Οσίων Μαρτύρων Γεδαιών και Δαμιανού, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάνης, του Εναγίης Πατρός ημών Εκθαρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσων την δέησιν ημών.
δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αθήμων πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωή, ρίσε ημάς από της φοβεράς του σεισμού και της πανδημίας απειλής, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθην αυτά εν της οίκης των προσφερόντων, των εορταζόντων και πανηγυριζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν τάφτην, εν της οίκης των ποινώντων, αστέγων και ανέργων αδελφών ημών, εν τη ενωρία, τη πόλη, τη ιερά Μητροπολιτάφτη και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον, ότι σύ ο ευλογών, αγιάζον, πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εκτόχευσαν και πεινάσαν οι δε εξητούντες των Κυρίων ούκαι λατωθήσονται παντός αγαθούν. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πεινάσαν.
Ίμνη του εν Αγίης Πατρός Σιμών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, εορτάζουμε εδώ, στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου, στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο, στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Και είναι συγκινητικό ότι αυτός ο Άγιος, στη σκιά του οποίου ζήσαμε όσοι μεγαλώσαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα δε όσοι εξ ημών κληρικών είχαμε την ευλογία να περάσουμε από τις αυλές της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, νιώσαμε βαθιά μέσα μας τι σημαίνει να έχεις την ευχή ενός Αγίου Επισκόπου, έστω κι αν προσωπικά δεν τον γνωρίσαμε. Νιώθαμε όμως ότι ήταν πάντοτε κοντά μας. Μεγαλώσαμε και ανδρωθήκαμε και οραματιστήκαμε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία διαβάζοντας τον βίο του, τις περιπέτειές του, την πολιτεία του, τα συγγράμματά του, τις ομιλίες του, τα έργα του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σήμερα εμπνέει και ενέπνευσε ακόμα και καλλιτέχνες που θέλησαν να αποδώσουν το βίο του και το πέτυχαν με ένα μοναδικό τρόπο και συγκινούν χιλιάδες ανθρώπους και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί έγινε γνωστός και θαυματουργός σε όλη την Οικουμένη και σε όλη την Ορθοδοξία. Είναι λοιπόν ο Άγιος της καρδιάς μας. Και θα μπορούσε κανείς ώρες ολόκληρες να αναφέρεται στις αρετές του. Επιτρέψτε μου όμως να παραμείνω σε τρία στοιχεία του Θείου του, που τον σφραγίζουν και γίνονται για όλους μας μεγάλο παράδειγμα. Το πρώτο είναι η συγχωρητικότητά του. Σε όλο του το βίο έζησε διωγμό. Όχι διωγμό όπως οι μάρτυρες της πίστεως, έναν ακόμη πιο σκληρό διωγμό, γιατί ο διωγμός της δυσφήμισης, της συκοφαντίας, της περιφρόνησης, είναι ακόμη πιο σκληρός διωγμός. Ο μάρτυρας της πίστεως άπαξ ομολογεί την πίστη και οδηγείται στον θάνατο. Ο άνθρωπος του Θεού, ο δίκαιος, όταν διώκεται, διώκεται και η ψυχή του και το σώμα του και καλείται να ανέβει έναν μεγάλο Γολγοθά, αντέχοντας τη δυσφήμιση, τη συκοφαντία, έναν διωγμό απεινή. Και ο Νεκτάριος την ίδια ώρα συγχωρεί. Δεν αφήνει καθόλου να περάσει μέσα του ο παραπικρασμός. Πολλό μάλλον κανένα ίχνος μίσους και κακίας. Σιωπά λειτουργεί, όπως θα πω στη συνέχεια, με ένα απόλυτα εκκλησιαστικό φρόνημα, δέχεται τον διωγμό και φεύγει υπακούοντας σε ένα θέλημα να μην εξωθήσει τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις και να μην βρεθεί ποτέ αυτός να πει λόγο κακό για αυτούς που τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν περιφρονεί, γιατί συγχώρεση δεν είναι να περιφρονήσω τον άλλον. Δεν διέγραψε κανέναν από τη ζωή του, γιατί συγχώρεση δεν είναι να διαγράψω από τη ζωή μου αυτόν που με πονάει. Ίσα ίσα, τους πήρε μαζί του σε μια προσευχητική πορεία. Κράτησε μαζί του και μέσα του αυτούς, προσευχόμενος για αυτούς στον Θεό. Και ξέροντας ότι τελικά το δίκαιο δεν υπάρχει πάντοτε στην ανθρώπινη πορεία, παρόλο που ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, αλλά έρχεται από τον ουρανό, από τον δικαιοκρίτη Θεό. Και έτσι πορεύθηκε σε ολόκληρη τη ζωή του, διωκόμενος, συκοφαντούμενος, αλλά συγχωρώντας, γιατί ήξερε ότι πρώτος ο Χριστός που πίστεψε και αγάπησε επάνω στο Σταυρό συγχωρούσε τους ίδιους τους σταυρωτές του. Γιατί ήξερε ότι και αυτός, όπως και ο καθένας από μας, θα συγχωρεθεί ανάλογα με το πώς συγχωρούμε.
Έτσι μας είπε ότι θα μας συγχωρήσει. Με τον τρόπο που κι εμείς συγχωρούμε τους αδελφούς μας. Και έτσι ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Γιατί αυτός που συγχωρεί δεν έχει θλίψη. Έχει μεγάλη χαρά. Δεν είναι ο αδύναμος και ας φαίνεται αδύναμος στα μάτια των ανθρώπων που δεν αντιδρά βία. Είναι ο ισχυρός και δυνατός. Είναι αυτός που ξέρει ότι αυτός μπορεί. Αυτό που δεν μπορεί ο άλλος. Να συγχωρέσει. Και είναι μέσα του ειρηνικός. Γαλήνιος. Έχει κοινωνία με τον ζωντανό Θεό. Τα έχει βρει με τον εαυτό του. Και γι' αυτό τα βρίσκει και με τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ο αληθινά ταπεινός. Που ξέρει ότι και ο ίδιος είναι. Και αυτός, και ο Άγιος. Δεν ήταν αναμάρτητος. Αλλά την ίδια ώρα που συγχωρούσε, την ίδια ώρα μετανοούσε. Και έτσι έζησε εν μετανοία, όπως ο Χριστός καλεί τον κάθε πιστό. Και έτσι ο Άγιος ανοίγει το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή η ταπείνωση τον έκανε άνθρωπο θυσίας. Ο ίδιος είχε πονέσει και δεν ήθελε οι άλλοι ποτέ να πονέσουν. Και όπου βρέθηκε και όπου στάθηκε, από την πιο ταπεινή διακονία του Ιεροκήρυκος μέχρι την πιο υπεύθυνη θέση του Διευθυντού στη Ριζάριο, τότε ονομαστή και σπουδαία σχολή, ήταν ταυτόχρονα και διάκονος όλων των ανθρώπων, κι ας ήταν επίσκοπος. Είναι τόσα τα παραδείγματα και οι σκηνές που γράφουν οι ίδιοι μαθητές του για το πώς συμπεριφέρθηκε, για το πόσο θυσίαζε τον εαυτό του, νίστευε ο ίδιος για να καλύψει τη νηστεία των άλλων, ανελάμβανε ο ίδιος τις πιο ταπεινές εργασίες μέσα στη σχολή για να ανακουφίσει αρρώστους και άρρωστες καθαρίστριες, γινόταν υπόδειγμα θυσίας στους μαθητές του την ώρα που τους έδινε και την πιο μεγάλη και σπουδαία θεολογική μόρφωση, γιατί και ο ίδιος ήταν και είναι σπουδαίος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας μας. Και τέλος, κράτησε πάντοτε το φρόνημα το εκκλησιαστικό. Τι σπουδαίο πράγμα. Θα μπορούσε να αντιδράσει. Είχε όλες τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει οπαδούς. Είχε λόγο, είχε τρόπο ζωής, ήταν ασκητικός, σχεδόν θαυματουργούσε εν ζωή και θα μπορούσε να έχει πλήθος ανθρώπων και τότε αυτός να θέλει να ρυθμίζει πράγματα, να πηγαίνει απέναντι σε επισκόπους που τον δίωκαν, να αντιτάσσεται στη σύνοδο, να παίρνει αυτός τις δικές του αποφάσεις, να κάνει αυτό που ήθελε και θεωρούσε σωστό και να μην υπολογίζει κανέναν άλλον. Είχε όλη τη δύναμη. Δεν το έκανε ποτέ. Ταπεινά, κάθε φορά υπήκουε στη φωνή της Εκκλησίας με τον τρόπο που λειτουργεί η Εκκλησία. Και ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο του εκκλησιαστικού φρονήματος της υπακοής, αγίαζε και αυτός και όσους η Εκκλησία κάθε φορά του ανέθετε να ποιμάνει, στις πιο ταπεινές επαρχίες, ξεκινώντας και το μεγάλο μοναστικό έργο μιας ταπεινής αδελφότητας εν τέλει στο νησί της Αίγινας. Το εκκλησιαστικό του φρόνημα ήταν η κορονίδα των αδελφών του. Αυτό το φρόνημα που το έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα στην εποχή μας και σήμερα μέσα στην Εκκλησία μας. Γιατί πολλοί είναι οι ταλαντούχοι. Πολλοί είναι και οι ενάρετοι. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και έχουν λόγο. Αλίμονο όμως όταν αυτοί λειτουργούν αποκτώντας οπαδούς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν πνευματικό πατέρα από το να βιώσει μία σχέση με τα πνευματικά του παιδιά κυρίου και οπαδών, αρχηγού και οπαδών. Αυτό είναι που πάντοτε τεμαχίζει την Εκκλησία και την οδηγεί σε δράματα. Είναι αυτή η σχέση μιας αλληλεεξάρτησης, όπου ο πνευματικός γίνεται ο αρχηγός και τα πνευματικά παιδιά οι στρατιώτες. Και τότε, νιώθοντας ότι είναι αυτάρκης, πολλές φορές τραυματίζουν το σώμα της Εκκλησίας και το οδηγούν πολλές φορές και κυρίως ψυχές ανθρώπων στο να φθαρούν και να χαθούν. Στην εποχή μας χρειαζόμαστε το φρόνημα του νεκταρίου για να μπορούμε να συγχωρούμε,
γιατί πολύς ο πόνος και περισσεύει. Για να μπορούμε να γινόμαστε θυσία για τους άλλους, γιατί όλοι θέλουν στο πρόσωπό μας και στο πρόσωπο των πιστών να δουν τους διακόνους της αγάπης, που δεν τους βρίσκουν ιδιαίτερα στις μέρες μας. Έχουμε έναν λόγο πολλές φορές φανατισμού και μικρή διάθεση για προσφορά και θυσία για τον αδελφό μας, τον άρρωστο, τον άλλον, τον ασθενή. Και εν τέλει έχουμε ανάγκη από εκκλησιαστικό φρόνημα, εμείς οι επίσκοποι, οι ιερείς και διάκονοι, οι μοναχοί και οι μοναχές που κατ' εξοχήν θα έπρεπε να είναι της υπακοής οι μάρτυρες και όλο το εκκλησιαστικό σώμα. Γιατί ο Νεκτάριος ένα σκοπό είχε πάντοτε, να λειτουργεί για την ενότητα της Εκκλησίας. Θυσίαζε το προσωπικό του θέλημα, θυσίαζε την προσωπική του προαγωγή και την άνεση για να διαφυλάτει πάντοτε την ενότητα της Εκκλησίας. Και έτσι αγίασε. Και ήθε να έχουμε την ευχή του και να έχουμε πάντοτε ως πρότυπο τη δική του βιωτή και να φανούμε και εμείς σαν τάξη διάδοχή του για να διακονήσουμε πάντοτε τον Θεό που μας ανέθεσε αυτή τη διακονία και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, Αυτόν που είναι ο Κύριος της Εκκλησίας μας, να μπορούμε να σταθούμε στον κάθε αναγκεμένο με αγάπη και πνεύμα θυσίας και κυρίως κρατώντας την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Γιατί αυτό θα είναι μια αληθινή μαρτυρία Χριστού στη σύγχρονη εποχή μας. Αμήν. Ο δίσκος που θα περιαχθεί, όπως όλοι γνωρίζετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αυτός που ενισχύει την προσπάθεια και το ίδρυμα της Μητροπόλεως μας για τη στήριξη των κληρικών μας που δεν έχουν κρατικό μισθό. Από αυτή τη δισκοφορία, δεκάδα πλέον ιερέων μας έχουν το ελάχιστο για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Ξέρω τις ανάγκες, αλλά παρακαλώ πάντοτε για τη φιλοτιμία σας και σας ευχαριστώ από καρδίας. Χαίρις, ο ενεσκότης χαίρις, εξαγνατήλασσος αστήρ ουρανό φωτός και γλίτωσον θαυμάτων φωταγωγών οήτος τους εσκοτισμένους εν της πάθεσιν. Ο νους ο Θεόληπτος, ο φωτός Θείου έμπλεος, ο εν το νόμο μελετήσας ως γέγραπτε, το Θεού ημών εν συλλέσσι νεκτάριε. Λίγνος ο Παμφαέστατος, ο ψεβίας το φέγγος αυγάζον Πάτερ της πέρασιν. Χριστόν εγκλησόπη τες ψυχές ημών δοδύνε το μέγα ελαιό. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Ταπεινοφροσύνης εμπνινόμενος και τρόπης Χριστότητος και απλάστη σου η θέση τίχθης ψυχή σου υποφαίνων λαμπρότητα διείς γέγονεν εν αγίης ο κλήρος σου. Ω θέλμη των λειψάνων σου σωρών την πυρυπνών περικύκλουμπες βόμεν εν κατανοίξει νεκτάριε. Ημίν σωτηρία και ψυχόντε και σωμάτων δίδου εκάστοτε. Ιερήσου Κύριε
ενδυμένος εωρώσαν νεκτάριε εν δόξη τη ουρανίου και μεγαλύνει Χριστόν τον θαυματουργώσε αναδείξαντο. Την ίσως εγίνησδε εξαιρέτως φεδρύνεται ως και εκτιμένη την σωρών των λειψάνων σου ως αγένωτων θησαυρών αγιάσματος. Πλέον δε τούτο εργάνεται μονή σου η ελθέως προς εάη αφορώσα και εγώσα συντάκριση σι δόξα μου πέρις και αντίληψης και σκέπη Πάτερ και φορώ. Με Άγιε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μη τυρθέ ούτου υψί.
σώνει και τον παρακλήσεις δέχου πανάμωμε. Υπάρχει χορηγούσα αθαρισμόν των δεσβάτων. Νύτα σημώνει και εσείας προσδεχομένη, δυσόπης Αθήνε πάντα χυμά. Στον δούλο σου δέσποντα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, κυρίν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και Υιέσαι τες ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, κυρίν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συλληβρίας των γόνων και γύρις των εφόρων, των εσκάτης χρόνης φανέντα, αρετής φιλογνήσιον, νεκτάρι. Έρθε ορθεράποντα Χριστού, αναβλύζει χαριάσεις παντοδάμας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξαντος εδοξάσαντι Χριστό, δόξαντος εθαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασίνι αμάνο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως Υιός ευβίωσας, ως Ιεράρχης ο Φως, δόξα σας τον Κύριον, αιώνας των αιώνων αμήν, του απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστηρίων, διά σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός Πέρας ηχητό ελός εις αρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ χαρά του τας ψυχάς ημών. Ευλογία Κυρίου τέλεως έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου Χριστέ.
Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η χάρη του Παναγίου και Ζώδου Φτάφου, προστασίες του Παναγίστου Λαξιαρχού Μιχαήλ την Αυρή, πασών των Αφρανίων Θείων Αήλων Μερών δυνάμενα σωμάτων, και Θείες του Νία Ενδόξου Προφήτου Πρόνου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκτήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοδόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασχύσει Αθνήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματιού, που και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δι' ευχών του Αγίου Δεσπότου, η Αγία Θεία Θεάτη πάντα σήμερα, χρόνια πολλά ευλογημένα και στους εορτάζοντες, στον Πατέρα Νεκτάριο.